Και πάμε στην Κωνσταντινούπολη και το Μανώλη Κωστίδη, γιατί πριν από λίγο ο ίδιος ο Ερντογάν έβαλε τη δική τους φραγίδα στις ανεξόρυτες δηλώσεις γύρω από την εισβολή στην Κύπρο, χαρακτηρίζοντας την ειρηνευτική επιχείρηση Μανώλη. Ναι, ειρηνευτική επιχείρηση της Κύπρου μίλησε, αναφέρθηκε στον Ατήλα, έτσι αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Βλέπουμε ότι διαδοχικά όλοι οι αξιωματούχοι μιλούν για την Κύπρο, διότι ο Ερντογάν θα επισκεφθεί την Κύπρο στις 20 Ιουλίου και εκεί ετοιμάζει τη. Ακριβώς, ετοιμάζει το κλίμα. Σήμερα εγκαινίασε ένα εργοστάσιο συντήρησης ευρωπαϊκών αεροσκαφών, μεταγωγικών αεροσκαφών της Airbus, των Α400M, των αεροσκαφών Α400M. Εκεί μίλησε για το εμπάργκο που είχε επιβληθεί στην Τουρκία το 1974 για την ειρηνευτική επιχείρηση Κύπρου, όπως τη χαρακτήρισε. Όμως δεν είπε τίποτα για το εμπάργκο που εφαρμόζουν σήμερα οι ΗΠΑ στην Τουρκία για τα F-35, τα οποία βρίσκονται στις ΗΠΑ, δεν παραδίδονται στην Τουρκία λόγω της παραλαβής των S-400 από τη Ρωσία. Σε ευχαριστούμε, Μανώλη, να δούμε αυτή τη δήλωση. Kıbrıs Barış Harekatı sebebiyle maruz kaldığımız ambargoları, keyfilikleri, baskıları, hatta tehditleri asla unutmadık, unutmayacağız. Kıbrıs Türk'üne sahip çıktığımız için 3 yıl boyunca bırakın parasını peşin ödediğimiz uçakların verilmesini, bakım ve onarımları için gönderdiğimiz uçaklar dahi bize teslim edilmedi.